Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο σχηματισμός της κυβέρνησης είχε δύο ορόσημα τα οποία σηματοδότησαν αλλαγή θέσης για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αναφέρομαι πρώτον στην τοποθέτηση του κύριου Τσουβάλα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πράγμα που σηματοδοτεί την κατάρρευση όλης της προπαγάνδας η οποία εξαπολύθηκε ενάντια στην παράταξή μας για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Και βεβαίως στην τοποθέτηση του κύριου Μαυρωτά στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού μαζί με τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών για το Μακεδονικό. Και για τα δύο αυτά ζητήματα, νομίζω μία συγγνώμη θα μπορούσε να ανεβάσει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και του πολιτικού πολιτισμού. Πλέον, εδώ σχεδόν όλοι είμαστε με τις πρέσπες και η Νέα Δημοκρατία συζητά με την ελληνική λύση εάν θα υπογράψουν την παραπομπή του Κοτζιά και του Τσίπρα στα ειδικά δικαστήρια. Με τις προγραμματικές δηλώσεις δηλαδή, με τις προγραμματικές δηλώσεις επίσης, επιτρέψτε μου να σας πω, επιβεβαιώθηκε αυτό που εμείς δυστυχώς είχαμε προβλέψει προεκλογικά. Διότι η Νέα Δημοκρατία ακύρωσε την μείωση των πλεονασμάτων που είχαμε πετύχει. Τα πλεονάσματα, και αυτό να το ακούνε και οι νέοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, είχαν πέσει στην προτεραιά κατάσταση, στο 2,5%. Με την αξιοποίηση μέρους του μαξιλαριού. Τι έρχεται και κάνει η Νέα Δημοκρατία μονομερός? Τα ξαναανεβάζει στο 3,5. Γιατί? Για να αιτηθεί τη μείωσή τους και να αρχίσουμε πάλι να συζητάμε για προαπαιτούμενα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν κατάλαβε κανείς κάτι από την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη προχθές, είναι ότι οι φοροελαφρύνσεις θα έρθουν εάν και μόνο εάν υπάρξει επιτυχία ως προς τη μείωση των πλεονασμάτων. Τα πλεονάσματα τα οποία εμείς μειώσαμε και για το 20 και για το 21 και για το 22, και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα προσπαθήσει να πείσει, να την αφήσουν να τα μειώσει για το 21 και το 22. Είδομε, εάν δεν μειωθούν τα πλεονάσματα, περικοπές. Και αυτή η τοποθέτηση καθιστά, θα σας έλεγα, διότι στις προγραμματικές δηλώσεις ενδεχομένως να είναι εύκολο, αλλά αυτή η τοποθέτηση καθιστά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση που θα γίνει και το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως στον προϋπολογισμό. Διότι στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Εκεί θα φανεί τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και με τους μισθούς και τις συντάξεις και τα επιδόματα και τις δημόσιες επενδύσεις και τη 13η σύνταξη και την εισφορά αλληλεγγύης και την προκαταβολή φόρου. Εκεί όλα θα πρέπει να είναι μετρημένα και καθαρά. Και τότε δεν θα μιλάμε στον αέρα. Επιτρέψτε μου, πριν πάω παρακάτω, να πω δύο λόγια για τις επισημάνσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Οικονομίας. Κρέτα Φάρμ, κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως και καλώς πρέπει οι κυβερνήσεις να έχουν ενεργό ρόλο για να διασώσουν θέσεις εργασίας. Προσέξτε, θέσεις εργασίας και όχι ιδιοκτησίες. Οι ιδιοκτησίες, αν δεν είναι διατεθειμένες να βάλουν το χέρι στην τσέπη, θα πρέπει να παραμερίζουν. Αυτό έγινε στην περίπτωση Σκλαβενίδη Μαρινόπουλου. Και αυτό είναι και το κριτήριο που θα μας κάνει και εμάς να τοποθετηθούμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Δεύτερον, επικαλέστηκε ο κύριος Υπουργός την έκθεση του In Business. Θα του έλεγα να διαβάσει την εισαγωγή όπου οι ίδιοι συγγραφείς σημειώνουν τις αδυναμίες της μεθόδου που χρησιμοποιούν. Λένε ότι η έρευνά τους αφορά μια συγκεκριμένη πόλη, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και άρα δεν μπορεί το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να καταγράφεται και να αξιολογείται. Η κατάταξη της χώρας ανεβαίνει και κατεβαίνει 4-5 θέσεις για όλα τα χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης, αλλά υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό, ξέρετε, σε αυτή την έκθεση. Συστηματικά είναι οι σκανδιναβικές χώρες στην κορυφή της λίστας. Συστηματικά. Και αυτές δεν είναι χώρες οι οποίες έχουν ασπαστεί νεοφιλελεύθερα προτάγματα. Έχουν ισχυρό κοινωνικό κράτος, έχουν ισχυρή δημόσια παρέμβαση, έχουν ισχυρά δημόσια δίκτυα. Και αυτό το πλέγμα των πολιτικών είναι που διαμορφώνει, θα σας έλεγα, και ένα περιβάλλον όπου οι μεγάλες επενδύσεις μπορούν και πρέπει και μπορεί να γίνονται. Και επειδή άνοιξε και η κουβέντα από ό,τι ακούσαμε και για τις ιδιωτικές ελεγκτικές, προσέξτε πότε και πώς τις αποθεώνουν μερικοί. Εμείς εδώ είμαστε και θα δούμε και το σχέδιο νόμου. Αλλά και τη φωλή-φωλή η ιδιωτική ελεγκτική την είχε ελέγξει. Και τις μεγάλες αμερικάνικες ασφαλιστικές οι οποίες κατέρευσαν είχαν τις προηγούμενες ημέρες εξασφαλίσει πιστοποιητικά βιωσιμότητας από τις 4 μεγάλες αδελφές εταιρείες. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και μία
πολύ μεγάλη προσοχή. ΕΣΠΑ. 103% οι δεσμεύσεις, 86% οι εντάξεις, 68% οι συμβάσεις, 30% οι δαπάνες. Καταφέραμε, επειδή είχαμε αναπτυξιακή στρατηγική, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και δεν τα αφήνουμε όλα στην τύχη, διότι δεν καταλάβαμε από τις προγραμματικές δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη ποια είναι η αναπτυξιακή στρατηγική. Για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος απέκτησε με τη δική μας διακυβέρνηση αναπτυξιακή στρατηγική. Για πρώτη φορά έχουμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις να σπάνε ρεκόρ δεκαετίας. Για πρώτη φορά έχουμε και τις προβλέψεις της Κομισιόν να λένε ότι πάμε το 2020 για πρωτιά. Και βεβαίως προχωρήσαμε και άλλες στρατηγικές επενδύσεις σε διάφορους κλάδους. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν μπορούμε εδώ να ερχόμαστε και να λέμε ότι παραλάβαμε καμένη γη, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι, νομίζω, η πρώτη φορά στη συζήτηση που το ακούσαμε. Δηλαδή, υπήρξε μια προσπάθεια να μηδενιστεί ένα έργο. Και λέω, υπάρχει εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, 13 αναπτυξιακά συνέδρια, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, διαφάνεια και κανόνες στον αναπτυξιακό νόμο, ηλεκτρονική απλούστευση της αδειοδότησης. Πήραμε συγχαρητήρια από την Παγκόσμια Τράπεζα για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτή τη λειτουργία. Τι έρχεστε και εξαγγέλλετε εδώ? Αυτό που ήδη υπάρχει. Και η παγκόσμια οικονομική κοινότητα λέει ότι καλώς το κάναμε και το πράξαμε και το καταφέραμε. Έχουμε θεσπίσει νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, προχωρήσαμε το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, αναμορφώσαμε το ΕΣΠΑ, δημιουργήσαμε νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυξήσαμε τις δαπάνες για την έρευνα εν μέσω κρίσης πάνω από το 1% του ΑΕΠ και βεβαίως προχωρήσαμε και σε πολύ μεγάλα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και του δημοσίου και της επιχειρηματικότητας και της πρωτογενούς παραγωγής. Και αυτό ακριβώς έγινε επειδή είχαμε προτεραιότητες και προσανατολισμό. Η αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί να αφαιθεί στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο τα μερικά του συμφέροντα. Και αυτό είναι μια συζήτηση την οποία θα πρέπει εδώ να κάνουμε με ειλικρίνεια. Η ισχυρή δημόσια παρέμβαση, ο σοβαρός και απαρέγκλητος προσανατολισμός για την ανάπτυξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι η ανάπτυξη βιώσιμη και δίκαιη. Όχι να είναι μια ανάπτυξη επίπλαστη που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, η οποία απλώς θέτει τις βάσεις για τις νέες, τις καινούργιες κρίσεις. Τέλος, είναι απολύτως προφανές και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι η αποτίμηση του παρελθόντος θα είναι μέσα στα πολιτικά επίδικα. Τα συζητάμε και με ένταση. Εδώ πέρα και η αριστερά και η δεξιά, το τι έχει συμβεί στο πρόσφατο, αλλά από ό,τι κατάλαβα και στο πιο μακρινό παρελθόν και θα περίμενα εάν υπάρχουν δηλώσεις του τύπου ότι η αντιστασιακή στη Χούντα ήταν ψυχικά ασθενής, κάποιος αυτά τα στελέχη όταν εξτομίζουν τέτοιες ακρότητες να τα συνετίζει και να τα μαζεύει. Διότι στην κατοχή είχαμε δοσιλόγους και αντιστασιακούς, στη Χούντα επίσης είχαμε χουντικούς και αντιστασιακούς, δεν ήμασταν μόνο εμείς αντιστασιακοί. Υπήρχαν και άνθρωποι από την κεντροδεξιά παράταξη που αντιστάθηκαν στη Χούντα. Και ευτυχώς είδαμε και κάποιον από αυτούς να τραβάει το αυτή χαρακτηριστικά. Θα περιμέναμε λοιπόν και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας κάτι τέτοιο. Η εποχή που θα ζήσουμε και η επόμενη περίοδος θα έχει τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά. Και επειδή θα έχει χαρακτηριστικά εφαρμογής πολιτικών που εμείς θεωρούμε ότι θα αυξήσουν τις κοινωνικές ανισότητες και έχει και ένα πολιτικό συμπλήρωμα, το οποίο είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας, οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις θα βρεθούν μπροστά στην υποχρέωση να συντονίσουν τις δυνάμεις τους. Και σε αυτή την υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρωτοπόρος από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της πιο ισχυρής δύναμης του προοδευτικού τόξου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.